Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσοντας. Καταδικάζουμε πάρα πολύ έντονα όλους όσους προκαλούν τη βία σε αυτή τη χώρα, όλους όσους καταχράζονται το δημόσιο χρήμα και κυρίως τις άδικες και παράνομες απολύσεις σε όλους τους σκλάβους. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή, θα το έλεγα ασυδοσίας, οι εργοδοτικές οργανώσεις κάνουν πάρτι και δυστυχώς και πάλι ό,τι ενοχλούσε τους εργοδότες σε σχέση με το εργατικό, με τον εργατικό νόμο, το αφαίρεσαν και πλέον ανενόχλητοι κάνουν ό,τι θέλουν. Ο αυταρχισμός που είπε ο πρόεδρος της Μαλαματίνας είναι μικρή λέξη μπροστά σε αυτό που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα αναφέρω λοιπόν επιγραμματικά, έχουμε και εμείς παράνομες, άδικες θα έλεγα, απολύσεις σωματείου, διοικητικού συμβουλίου σωματείου του κλάδου μας. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους που βιώνουν, χωρίς να έχουν απολυθεί, δεν πληρώνονται, είναι στη δουλειά, δεν δουλεύουν, δεν πληρώνονται, τους κολλάνε, δεν τους κολλάνε, ένσημα τέλος πάντων. Ζωντανό παράδειγμα κυρία Τσέλιου για την ιστορία. Θέλω να σας αναφέρω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι μας να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Ένας τρόπος είναι και ατομικά και συλλογικά ό,τι γίνεται μέσα σε ένα εργασιακό τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, να βγαίνει στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς τα κανάλια και το δικαστικό σώμα κάνει κουμάντο στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση ό,τι γίνεται μέσα στον εργασιακό μας χώρο να βγαίνει στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι είναι ένα όπλο, ένα στοιχείο να πολεμήσουμε το κακό. Φυσικά μας έχουν πάρει όλα τα όπλα, να το πω έτσι, με την καινούργια εργατική νομοθεσία που αφαιρέσανε τη συνδικαλιστική δράση. Ουσιαστικά δεν μπορεί ένα σωματείο να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του, παράδειγμα, να διεκδικήσει τα αυτονόητα, διότι θα απολυθεί πλέον και ο εργαζόμενος που ανήκει σε κάποιο σωματείο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι εμείς σαν Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ασφαλείας έχουμε βιώσει καταστάσεις απείρου κάλους. Περίπου μία δεκαετία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το θηρίο. Θα μπορούσα να πω ότι βρεθήκαμε με μια εγκληματική οργάνωση, μεταφορικά. Φάγαμε όλη μας τη ζωή, σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια, στα δικαστήρια, στα εργατικά κέντρα, σε δικηγόρους και στις επιθεωρήσεις, βλέποντας σκηνές και ζώντας σκηνές απείρου κάλους. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να παλέψουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματά μας προς τα έξω και το πιο σημαντικό απ' όλα, να καταστήλουμε αυτούς οι οποίοι ονομάζονται με μια απλή λέξη δοσύλλογοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς στη δική μας δουλειά, στο δικό μας επάγγελμα, ο χειρότερος εχθρός είναι οι συνάδελφοί μας, όχι όλοι φυσικά, έτσι, ένα μέρος, ένα μικρό μέρος του συναδέλφου μας, οι οποίοι λειτουργούν ήδη για το προσωπικό τους συμφέρον, κάνοντας πολύ μεγάλη ζημιά και σε εμάς προσωπικά και σε όλο τον κλάδο. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Είμαι πρόεδρος του Σωματείου Κλαδικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Και είναι νεοσύστατο αυτό, δημιουργήθηκε το 2021 και παρόλα αυτά έχει εντάξει δικαίωση πολλούς συνάδελφους, διεκδίκησαν τριετίες, όλα αυτά που έπρεπε τέλος πάντων. Είμαι απολυμμένος εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι από την εταιρεία Security Solution, διότι διεκδικήσαμε σύμφωνα με το άρθρο της επιχειρησιακής, όπως λέω ότι είμαστε εργατοτεχνίτες, να παίρνουμε το μισθό του εργατοτεχνίτη, διότι μας έδινε το μισθό υπαλλήλου. Κάτι το οποίο φυσικά δεν της άρεσε και μας απέλησε.
Φυσικά είναι μια τεράστια εταιρεία, έχει 10.000 προσωπικό. Γενικά δεν ήθελα να συζητήσει τίποτα. Από την πλευρά μας καταδικάζουμε τις απολύσεις που έγιναν. Είμαστε να καταθέσουμε αγωγή. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη ως ένα σημείο, να πούμε και την αλήθεια. Και τέλος καλούμε όλοι να δώσουμε το παρόν στο Σαββάτο σε συλλαλητήριο. Και επίσης στην πλευρά μας καταδικάζουμε την οποιαδήποτε βία υπάρχει, όπως ήταν οι προαλήσεις. Ευχαριστώ.